Υπάρχει άραγε κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο που να μην αγανακτεί όταν ακούει καθημερινά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης αλλά και τους προπαγανδιστές των μέσων μαζικής ενημέρωσης να μιλάνε δήθεν για τις μεγάλες αυξήσεις που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα αποτελούν δήθεν ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός μας? Πώς να μην αγανακτούμε όταν βλέπουμε όχι μόνο την ακρίβεια και τη φορολογία που τσακίζει καθημερινά το εισόδημά μας, αλλά ότι ακόμα και στο πρόσφατο φορολογιστικό νομοσχέδιο που τσακίζει τους μικρούς επαγγελματίες και βιοτέχνες περιλαμβάνεται πληθώρα νέων φαραπαλλαγών για το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε ότι την ίδια στιγμή που, όπως λέει το σύνθημα που φωνάζαμε στη διάρκεια της διαδήλωσης, ο μισθός δεν φτάνει για να βγάλουμε το μήνα, διαβάζουμε ότι στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται 8,5 δισεκατομμύρια νέες επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους? Πώς μπορούμε να μην αγανακτούμε όταν γνωρίζουμε ότι το 2024 θα πληρώσουμε άλλα 6 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους την ίδια στιγμή που συνεχίζονται οι προκλητικές φοροαπαλλαγές που μαζί ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν, όπως ο αναβαλλόμενος τρόπος των φόρων των τραπεζών, όπως οι προκλητικές φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές? Ως εδώ, συνάδελφοι, με πρωτοβουλία των σωματείων και των ομοσπονδιών που οργανώνουν τη σημερινή κινητοποίηση, θα κάνουμε πράξη το σύνθημα «Εδώ και τώρα ξεσηκωμός για το μισθό, για το επίδομα Χριστουγέννων, για το 13ο-14ο μισθό, για μισθούς που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας». Ταυτόχρονα καταγγέλουμε εδώ ότι στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί και είναι στη διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνονται απαράδεκτες ρυθμίσεις που ουσιαστικά περιορίζουν τη δυνατότητα εργασίας δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες υγείας σε 3 έως 6 μήνες. Αυτή είναι η αναγνώριση της προσφοράς των υγειονομικών που οι ίδιες οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της επιδημίας τους αποκαλούσαν ήρωες και τώρα τους δίνουν δικαίωμα δουλειάς, άλλους μέχρι το Μάρτιο του 24 και άλλους μέχρι τον Ιούνιο του 24. Έρχεται σε συνέχεια με τη διαρκή κοροϊδία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλο το δημόσιο, όταν τα σωματεία που αποτελούμε τη σημερινή κινητοποίηση διαδηλώναμε και ζητούσαμε να υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση που να αλλαγεί το άρθρο 105 του συντάγματος που να κατοχυρώνει τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Και όπως τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας καταψήφιζαν την πρότασή μας, έτσι με το ίδιο θράσος και σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών δήλωνε σε προηγούμενη συνάντηση με εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος ότι δήθεν η οικονομία δεν αντέχει αυξήσεις. Η οικονομία που με τα δικά του στοιχεία καταγράφει αύξηση του ΑΕΠ και βέβαια τεράστια αύξηση κερδοφορίας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους στο δημόσιο, όλα τα σωματεία να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και το επόμενο διάστημα. Να αποτελέσει το συλλαλητήριο στις 15 Δεκέμβρη πραγματικά λαοθάλασσα που θα πλημμυρίσει την πλατεία Συντάγματος. Καλούμε όλους τους υγειονομικούς την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας για να απαιτήσουμε αυτό που αξίζουν οι συνάδελφοί μας οι συμβασιούχοι. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα. Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Μέχρι ο πλούτος που παράγουμε από τη δουλειά μας να μην μας τον κλέβουν μια χούφτα καπιταλιστές, αλλά να πηγαίνει για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των δικών μας και των οικογενειών μας.